υπάρχει ένα βασικό όπλο το οποίο πρέπει να πέσει πια επιτέλους στην διαδικασία διαχείρισης πανδημίας και το οποίο πάρα πολλοί κόσμος από πλευράς των πολιτικών διευθυνών το έχει ξεχάσει. Το βασικό όπλο είναι η στοιχειώδης λογική. Η διαχείριση της επιδημίας χρειάζεται λογική. Δεν γίνεται σωστή διαχείριση πανδημίας με μέτρα εντυπωσιασμού, με ασυνέχειες, με αντιφάσεις και με λήψεις αποφάσεων οι οποίες δημιουργούν είτε κοινωνικές έβηδες, είτε συγκρούσεις, είτε υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών. Χρειάζεται στοιχειώδης λογική και η στοιχειώδης αυτή λογική πρέπει να εκπέμπεται κατά κύριο λόγο από τους πολιτικούς ηθήνοντες, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι θρησκευτικοί ηγέτες, είτε είναι ηγέτες ακαδημαϊκής κοινότητας. Λοιπόν, μιας και το θίξατε, ας ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε στα ενδότερα σήμερα, κύριε Γεροτζιάφα. Αλλά μιας και το θίξατε. Συγγνώμη, εδώ δεν κρίθηκε και δεν μετρήθηκε και η επιστημονική κοινότητα, και μη μου πείτε τώρα για τις έρευνες, κατώτερη του αναμενομένου. Δηλαδή θέλω να πω ότι αντί στη δημόσια συζήτηση με διάλογο και με σωστές προσεγγίσεις και χωρίς ατάκες να πάμε ένα βήμα μπροστά, ο κόσμος εμπλέκτηκε σε μία σύγχυση από το πιο απλό μέτρο, αν θέλετε, τη μάσκα, μέχρι τα πιο βαριά. Πού είναι τα εμβολιαστικά προγράμματα? Ο κόσμος φταίει όμως? Καθόλου. Όχι, ο κόσμος δεν φταίει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και δεν το λέω αυτό για να χαϊδέψω τα αυτιά του κοινού. Ξέρετε ότι γενικώς δεν είμαι από τους ανθρώπους που λέω τα πράγματα έτσι όπως τα σκέφτομαι και συνήθως μπορεί να τυχαίνει να είναι και έτσι, να τα λέω και όπως είναι. Δηλαδή θέλω να πω να αναγνώσω την πραγματικότητα. Να σας τσιγκλίσω λίγο παραπάνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή εσείς βλέπετε να γίνεται δημόσια επιστημονική συζήτηση ή βλέπετε τους λεγόμενους, όπως τους λέω εγώ, μοντελοπνίχτες και καναλίατρους κάθε μέρα, ιδίως στην Ελλάδα? Τι βλέπετε ακριβώς? Καταρχήν να κάνουμε μία-δύο παραδοχές. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε ακόμη και στο επιστημονικό επίπεδο με κάποιους από τους επιστήμονες, αλλά και με τους πολιτικούς, να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Πρώτη παραδοχή. Υπάρχει πρώτη φάση της πανδημίας, Μάρτιος που ήρθε στην Ευρώπη, Μάρτιος με Ιούνιο, όπου εκεί δεν ξέρουμε τίποτα. Μαθαίνουμε βήμα-βήμα. Έτσι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να υποτιμηθεί και η αρχική συζήτηση, σας θυμίζω, περί μασκών ήταν σε εκείνη την περίοδο που είχαμε και ένα άλλο στοιχείο. Δεν υπήρχαν στόκ μασκών και οι πολιτικοί μαζί με τους επιστήμονες οι οποίοι έχουν γίνει ή ήταν σε εκείνη την περίοδο, ας το πούμε λίγο, η μόστρα των πολιτικών και της ανεπάρκειας των μασκών, παίξαν ένα ρόλο να καλύψουν το πολιτικό παιχνίδι, το βασικό βασική πολιτική ανεπάρκεια που υπήρχε τότε. Δεν υπήρχαν στόκ μασκών. Θα σας θυμίσω ότι στη Γαλλία, που είναι μεγάλη χώρα με μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, δεν υπήρχε η αστάση που είχε κάψει τις μάσκες τρία χρόνια πριν, γιατί με βάση το μοντέλο που είναι νεοφιλελεύθερο μοντέλο διαχείρισης των επιχειρήσεων, τα στόκ κοστίζουν. Ναι, αλλά εντάξει, λοιπόν, κύριε Γεροτζιάφα. Πήγανε σε εκείνη τη φάση ένα λεπτό. Κύριε Γεροτζιάφα, καλά το λέτε εσείς. Αλλά εδώ έχουν περάσει 16 μήνες. Έχουμε 13.000 πλάς νεκρούς. Δηλαδή. Θα σας πω να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν, οι επιστήμονες από την αρχή, κάποιοι από τους επιστήμονες, παίξαν το ρόλο του πρώτου παρόλου, ας πούμε, των αποφάσεων και των προβλημάτων που υπήρχαν στην πολιτική. Υπήρχε όμως και ένα άλλο πρόβλημα, ότι μέχρι τον Ιούλιο, μη γνωρίζοντας συγκεκριμένα πράγματα θεραπευτικά, προστατευτικά κτλ., είχαμε όντως αντιφάσεις στις διάφορες προτάσεις που κάναμε στον πληθυσμό, γιατί ανακαλύπταμε σιγά σιγά το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι από το Σεπτέμβριο, εγώ θα βάλω μια διαχωριστική γραμμή που θα πω ότι από το Σεπτέμβριο και μετά, αυτά που γίνονται στην πανδημία είναι απολύτως προβλέψιμα. Και η επιστημονική κοινότητα, λειτουργώντας ως όφιλε να λειτουργήσει και περιέγραψε τις διαδικασίες και έκανε τα πρωτόκολλα και βγήκαν οι οδηγίες με βάση συμφωνία ειδικών, κατευθυντήριες οδηγίες για πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την επιδημία. Από εκεί και πέρα έχουμε τις εθνικές. Μισό λεπτό. Θα πάω στις εθνικές. Αλλά αυτό έπρεπε να είναι επιστήμονες, όπως σωστά το είπατε εσείς, πορ παρόλ. Αυτό δεν έχουν ευθύνη, λοιπόν. Σε αυτό λέω. Ναι. Αυτό ακριβώς είπα. Δεν μπορεί να είναι πορ παρόλ. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Ότι θα ερχόταν το τέταρτο κύμα, το ξέραμε από τον Μάρτιο. Υπάρχουν δύο κείμενα που βγαίνουν στη διεθνή βιβλιογραφία. Ένα σας το έστειλα, το καθοδήγησε η δικιά μας ομάδα, και ένα άλλο που είναι πιο κεντρικής Ευρώπης. Συμμετέχουν και Έλληνες από την Επιτροπή. Το οποίο περιγράφουν με σαφήνεια το τέταρτο κύμα και το impact της συνδικής μετάλλαξης.
Μάρτιος, Απρίλιος. Εγώ όταν έγραφα το κείμενο τον Απρίλιο και το κυκλοφορούσαμε στους, το είχαμε γράψει το κείμενο και το είπα στην Ελλάδα, νομίζω ένα μήνα μετά, αφού ρώτησε και συμβουλεύτηκε. Αποκλείεται στην Ελλάδα να μην γνωρίζανε ότι θα έρθει το τέταρτο κύμα ήδη από τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Αποκλείεται. Και αυτό σας το, δηλαδή σας το λέω με κάθε ευθύνη και γνώση. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν πράγματα, ξέρουν και διαβάζουν και κάνουν και συμμετέχουν στη διεθνή συζήτηση. Λοιπόν, αποκλείεται λοιπόν στην Ελλάδα να μην γνωρίζανε τη σημαντικότητα της συνδικής μετάλλαξης. Κύριε Γεροτζιάφα, αν δεν διάβασα το σκεπτικό μου. Μισό, όχι, θα το πείτε. Κοιτάξτε, έχετε χρόνο σήμερα, θα το πείτε, αλλά ακούστε κάτι. Ναι. Ακόμη και αν δεν διάβασαν εσάς, εγώ θέλω να το πω. Και εμάς, τη διεθνή βιβλιογραφία. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να το πω. Εμείς εδώ, το Μάρτιο, κάναμε ειδική εκπομπή για τις μεταλλάξεις και το τι ερχόταν και πόσο χαμηλή, απαράδεκτα ήταν η γονιδιωματική επιτήρηση και πώς δίναν λάθος στοιχεία. Και πώς το ένα και πώς το άλλο. Και μας απαντήσαν δεν είναι έτσι. Και 2,5 μήνες μετά είναι έτσι. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν όταν θα γνωρίζουν αυτά, μιλάω για την επιστημονική κοινότητα και για τους επιστημονικούς συμβούλους της κυβέρνησης. Και εγώ για αυτούς μιλάω, σε αυτούς απευθυνθήκαμε τότε. Λοιπόν, όταν γνωρίζεις ότι θα έρθει, πρέπει να πάρεις μέτρα. Και αν δεν έρθει, τόσο το καλύτερο. Αλλά αν έρθει, πρέπει ο λόγος να έχει συνάφεια. Όταν λοιπόν 1 Ιουνίου, το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά, το επίσημος κρατικός λόγος είναι τελειώσαμε, η πανδημία βρίσκεται πίσω μας. Η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία εξελίσσεται δυναμικά. Το Σεπτέμβριο πάμε στη νέα φάση ανάπτυξης για να συζητήσουμε την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ στη συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Αυτός ήταν ο επίσημος λόγος. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει ένας κανονικός άνθρωπος, όχι ένας άνθρωπος που είναι μέσω του χώρου, είναι ότι όντως τελειώσαμε την επιδημία. Άρα πετάω τις μάσκες, ανοίγω στην τουριστική χώρα και έχω μια συμπεριφορά η οποία είναι κατά τα μια κανονική συμπεριφορά. Επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Αυτό είναι ένα αντιφατικό μήνυμα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι που συμβούλεψαν τους πολιτικούς για να δώσουν τέτοια αντιφατικά μηνύματα ήταν ή αδιάβαστοι ή το κάνανε ή παντελώς ανεπαρκείς. Μία άριστη στην τελική ανάλυση. Και όταν οι πολιτικοί αναλαμβάνουν τέτοια ευθύνη να καθοδηγήσουν μια χώρα και ένα λαό στο να πετάξει τις μάσκες, να σου πω το πιο απλό, για να εμφανιστούν 2 μήνες μετά και να πούνε, ξέρετε, έρχεται το τέταρτο κύμα, έχουν τεράστια ευθύνη καταρχήν για την καθοδήγηση του πληθυσμού στην αντιμετώπιση του μαζικού φαινομένου. Δεύτερον, τα εμβόλια. Από πότε λέμε ότι τα εμβόλια δεν είναι πανάκια? Πέρυσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και δεν το λέω εγώ, το λέει μια ολόκληρη γραμμή στην επιστημονική κοινότητα. Όταν τους ρωτούσαμε τι θα κάνετε στην περίπτωση που έχετε πρόβλημα, το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, η απάντηση είναι αποκλείεται να έχουμε πρόβλημα γιατί η Μέρκελ και ο Μπουρνάς μας τάξανε τα εμβόλια και θα έχουμε πάρα πολύ γρήγορα μαζικό εμβολιασμό. Όταν το λέγαμε συνολικά η επιστημονική κοινότητα, έλεγε ότι θα έχουμε τα εξής θέματα. Πρόβλημα παραγωγής, πρόβλημα διανομής, παρουσία μεταλλάξεων οι οποίες θα μεγαλώσουν το κατόφλι για την ανοσία της κοινότητας και παρουσία μεταλλάξεων που θα ανετρέψουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Τι θα κάνετε για αυτό το πράγμα? Η απάντηση ήταν αποκλείεται να γίνουν όλα αυτά. Είναι θέμα επάρκειας, κύριε Γεροτζιάφα, μόνο, ή είναι θέμα επιλογής τελικά? Διότι αντί να κάνεις οτιδήποτε άλλο, το ξεπετάς φορτώνοντας τα όλα μόνο στα εμβολιαστικά προγράμματα και μέχρι τότε κάνει και ένα αυτοδιαγνωστικό και ό,τι κάτσει. Γιατί δεν παίρνεις άλλα μέτρα τελικώς. Αυτό είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της γραμμής που υιοθέτησε για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στην οποία συνεχίζει να εμένει. Η οποία ήταν από την αρχή το λεγόμενο κορδεόν. Με παράμετρο το πότε γεμίζουν τα νοσοκομεία. Ελπίζοντας ότι με τα εμβόλια θα λυθεί γενικά το πρόβλημα και θα τελειώσουμε με την πανδημία. Αυτό που εμένα με κάνει και απορώ, και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω πια τη μεθοδολογία διαχείρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, γιατί στη Γαλλία λίγο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Αρχίζει να λειτουργεί το κράτος αυτόνομο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάθισαν ποτέ να διαβάσουν ιστορία και να δουν ποια είναι η ιστορία των πανδημιών. Πώς απαντιώνται και λύνονται οι πανδημίες. Δεν είναι καμιά φιλοσοφία μεγάλη αυτό που λέμε. Είναι κάτι που έχει βγει από την ιστορική εμπειρία της ανθρωπότητας τουλάχιστον από το 20ο αιώνα και μετά, μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα προσωπικού, ποιότητας των ανθρώπων, ικανότητας των ανθρώπων να διαχειριστούν μια τέτοια κρίση, η οποία θα είναι κρίση μακράς διάρκειας. Εδώ έγινε στη χώρα και με τη φυσική ανοσία. Και δέστε και τις συνέπειες. Έτσι. Τους νεκρούς εννοώ. Μήπως σήμερα σας ικανοποιεί το γεγονός
ότι στη σημερινή υγειονομική κατάσταση εμείς την μεταφράζουμε σε μια φάση της εμβολιαστικής εκστρατείας και όχι σε μια φάση πανδημίας, και μιλώ για τη Δέλτα. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι δεν το καταλάβατε, δεν κάνουμε αυτό? Όχι, δεν κατάλαβα τι κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Εγώ πραγματικά έχω χάσει λίγο δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ξέραμε ότι θα δίνει μια μετάλλαξη. Πάμε παρακάτω. Δεν το κατάλαβα, το καταλάβαν τώρα. Έχουμε το εξής πρόβλημα με τη μετάλλαξη Δέλτα και τη μετάλλαξη Ε ή τη μετάλλαξη Ζ. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Το καλοκαίρι θα ανταλλάξουμε τις μεταλλάξεις μας. Θα βγουν μεταλλάξεις οι οποίες θα είναι ανθεκτικές στα υπάρχοντα εμβόλια. Γιατί η Δέλτα, όπως και η Β και η Γ, εμφανίστηκαν στην ανθρωπότητα πριν γίνει μαζικός ο εμβολιασμός και πριν και σε περιοχές οι οποίες είχαν πολύ μικρό ποσοστό εμβολιασμού. Γιατί όλες οι μεταλλάξεις είναι μέρος της ζωής και της προσαρμογής του ιού. Λοιπόν, αυτές οι μεταλλάξεις που έχουμε τώρα λοιπόν έχουν κύριο χαρακτηριστικό ότι μεταδίδονται πιο γρήγορα. Πρώτα η Βρετανική και μετά η Ινδική. Mm-hmm. Έτσι. Όταν βλέπεις ότι έρχεται μια τέτοια μετάλλαξη, ήδη στην Αθήνα το πρώτο κρούσμα με μετάλλαξη Ινδική ήταν νομίζω μέσα στον Απρίλιο, κάπου εκεί κοντά στο Πάσχα έχει περιγραφεί. Σωστά. Όταν έχεις το πρώτο κρούσμα, σημαίνει ότι έχεις τουλάχιστον 10, τα οποία υπάρχουν και δεν τα έχεις βρει. Είναι θέμα στατιστικής αυτό. Με μια τόσο γρήγορα μεταδιδόμενη μετάλλαξη, ο πολλαπλασιασμός της μετάλλαξης, ο επιπολασμός της μετάλλαξης στη Δέλτα στην Αθήνα είναι πολύ σημαντικός. Mm. Άρα αυτό είναι δεδομένο από τον Απρίλιο, από το Πάσχα. Τι κάνεις εσύ? Πρώτον, θες να επιταχύνεις τον εμβολιασμό. Πώς τον επιταχύνεις τον εμβολιασμό? Σας λέω τώρα τις κατευθυντήριες οδηγίες. Οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε, πρώτον, έχεις μεγάλη ανάγκη την μόρφωση και την ενεργή συμμετοχή του πληθυσμού στον εμβολιασμό. Δεύτερον, περιμένεις ότι όταν ξεκινάς τον εμβολιασμό πάει γρήγορα και όσο σιγά σιγά εμβολιάζονται αυτοί που είναι πιο, ας το πούμε έτσι, ενθουσιώδεις για τον εμβολιασμό, έχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο διστακτικοί, που αρνούνται, και δεν το λέω με την έννοια των αρνητών και των ψεκασμών, τον ένα καθένα που φοβάται, που έχει χίλιους λόγους να δει. Απορίες, ερωτηματικά. Ναι. Και θέλει να του απαντήσουν. Τότε λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες ότι πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να εξηγήσει, και δεν πρέπει να το εξηγήσει ως κυβέρνηση, ως πολιτική, γιατί η πολιτική ενίοτε προχωρούν διχασμούς, αλλά πρέπει να το εξηγήσει είτε ως επιστημονική κοινότητα, είτε οι άλλοι πνευματικοί opinion leaders, που μπορεί να είναι οι ηθοποιοί, μπορεί να είναι οι παπάδες, μπορεί να είναι οι δάσκαλοι. Πρέπει να εξηγήσει. Αυτούς όμως τους ανθρώπους, για να πούμε να εξηγήσουν, κάποιο κράτος, κάποια επιστημονική κοινότητα πρέπει να τους δώσει την πληροφορία για να το μεταφέρουν. Έγιναν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Όχι. Τι κάναμε μετά? Χρειάζεται να κάνεις ένα άλλο πράγμα. Μισό λεπτό. Ναι. Το μετά. Πριν από αυτό όμως, γιατί εδώ είναι το ζήτημα, γιατί αν μπήνεις μόνο σε αυτό, θα κολλήσεις μόνο σε αυτό και δεν ξεκολλάς. Πριν από αυτό, έχει σηματορούς και τη δική σας ερευνητική δουλειά και αυτά που είπαμε εμείς από εδώ και από άλλους, δεν είμαστε μόνοι. Λοιπόν, ότι έχουμε μπει στη φάση των μεταλλάξεων. Έρχονται. Δεν θα πρέπει να πάρεις σωστά μέτρα δημόσιας υγείας πριν φτάσεις στα εμβολιαστικά προγράμματα? Δηλαδή, μισό λεπτό κύριε Γεροτζιάφα, εσείς λέτε ακριβώς, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητα. Πρώτον, να αυξήσεις τη γονιδιωματική. Δεύτερον, να κάνεις σοβαρό τέστινγκ. Όχι να το πετάς στο μπαλάκι στη δήλωση του Σαχίνη στο σπίτι του. Το έκανα. Και είναι και αρνητικό. Τρίτον, να μην με βγάλεις έτσι χύμα, όπως είπατε, στο κύμα έξω. Και μετά να μου πεις, μα έχω μόνο το εμβόλιο. Μα αυτό δεν είναι όμως κατάσταση αντιμετώπισης πανδημίας. Κάνω λάθος? Όχι. Γι' αυτό ακριβώς οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι χρειάζονται ταυτόχρονα. Έχει σημασία αυτό. Ταυτόχρονα τρία πράγματα. Πρώτον είναι το εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο θα το συζητήσουμε ξανά στις λεπτομέρειες. Mm. Δεύτερον, η επιδημιολογική επιτήρηση. Όλα αυτά που είπατε, συν ακόμα ένα. Η ανάλυση των λοιμάτων. Η οποία ανάλυση των λοιμάτων μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μία εικόνα περιοχική με μεγάλη σαφήνεια και με λιγότερο κόστος από τις διάφορες επιλογές που έχουμε να κάνουμε διαρκώς PCR κτλ. Γιατί σκεφτείτε τώρα αυτό το πράγμα ότι πάει μακριά. Δεν είναι μία υπόθεση των επόμενων 2-3 μηνών. Άρα θα έπρεπε πρώτα να σπάσω τις αλυσίδες μετάδοσης. Τα εμβόλια δεν σπάνε τις αλυσίδες μετάδοσης και φυσικά όχι με self-test. Αυτό, από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω. Για να δώσω και τρατό. Είναι και τα τρία ταυτόχρονα. Για να δώσω και τρατό στα εμβολιαστικά προγράμματα μετά να πάνε γρήγορα. Αυτό θα έπρεπε να κάνω. Και τα τρία ταυτόχρονα. Και το τρίτο που πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα είναι
οργάνωση της περίθαλψης. Γιατί ξέρεις ότι με τον Α ή με τον Β τρόπο, για τον Α ή τον Β λόγο, το ξέρουμε αυτό. Ακόμα και αν το εμβολιαστικό πρόγραμμα πετύχει 100%. Ακόμα και αν η επιτήρηση επιδημιολογική είναι αυστηρή, ξέρουμε ότι θα έχουμε αρρώστους, οι οποίοι οι άρρωστοι, κάποιοι από αυτούς θα φτάσουν στα νοσοκομεία, θα μπουκώσουν τα νοσοκομεία. Και το άλλο που επίσης ξέρουμε είναι ότι ο πληθυσμός ήδη είναι υγειονομικά επιβαρημένος με τα νοσήματα τα οποία έχουν υποληφθεί, δεν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά εδώ και ένα χρόνο. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται γρήγορα να οργανώσει την περίθαλψη. Γιατί πρώτον να διατηρήσει σε καλό επίπεδο την υγεία του λαού, βασικό. Δεύτερον, γιατί η οργανωμένη περίθαλψη θα αποφύγει το κλείσιμο των νοσοκομείων, και το κλείσιμο των νοσοκομείων είναι καθεστώς το οποίο οδηγεί σε lockdown. Κύριε Γεροντζιά, θέλουμε, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε αυτό. Της αρέσει, δεν της αρέσει της όποιας πολιτικής ηγεσίας. Όλοι το ξέρουμε ότι όταν θα έρθει η ώρα να βουκώσουν τα νοσοκομεία, δεν θα μπορέσει να πει κανένας γιατρός: εγώ κλείνω και δεν θεραπεύω τους αρρώστους που έχουν πει. Εμβολιάστηκαν, δεν εμβολιάστηκαν, έχουν καρκίνο, έχουν καρδιά, οτιδήποτε. Κανένας θα μπορέσει να το πει αυτό. Οπότε η πίεση που θα υπάρξει για να γίνει lockdown θα είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν, να σας δώσω την εξής πληροφορία και μετά θα. Ναι. Μακρόγω. Αυτή τη στιγμή στη διεθνή βιβλιογραφία διαμορφώνεται δύο γραμμές. Η μία γραμμή είναι αυτή που σας περιέγραψα πριν. Δηλαδή ταυτόχρονα εμβόλιο, επιτήρηση και περίθαλψη νωρίς στο σπίτι. Εμείς την έχουμε περιγράψει ως PDA, Prevention, Detection και Anticipation. Η άλλη γραμμή λέει, έχουμε πρόβλημα, το ίδιο ακριβώς πρόβλημα σκεπτικό και το οδηγεί. Εμβόλιο, επιτήρηση, αλλά επειδή ξέρουμε ότι θα ξεφύγουν, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για lockdown. Μάλιστα. Η συντηρητική γραμμή των επιστημόνων οδηγεί στο lockdown, στο τέλος. Όταν έρθει η κρίση, έρχεται το lockdown. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είμαστε, και όταν λέμε εμείς, μιλάω για 53 διεθνείς opinion leaders γιατρούς από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων από 32 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και. Ναι, αυτό το είδα για πρώτη φορά σε κείμενο. Οι λεγόμενοι αντιτιθέμενοι, ιδεολογικά και όχι μόνο, πάνω σε πολλά ζητήματα, συνυπογράφουν εδώ από αυτές τις χώρες. Αυτό είναι. Λοιπόν, ναι. Κίνα, Ρωσία και Αμερική, η Ιατρική Ακαδημία της Κίνας, η Ιατρική Ακαδημία της Ρωσίας και το Πανεπιστήμιο της Λογιόλας και της Νέας Υόρκης υπογράφουν αυτή την τρίπτυχο. Η άλλη γραμμή σε οδηγεί κατευθείαν στο lockdown. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Υπάρχει αυτή η περιγραφή που κάνετε, είναι μια σωστή περιγραφή και θα έλεγα ότι απηχεί και την εικόνα που έχετε στη Γαλλία. Να σας πω όμως κάτι. Όχι, είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες. Ναι, εγώ λέω και για τα. Αυτό. Μπράβο. Γιατί και για το πριν που λέγατε όμως. Είναι διεθνής. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ακούστε τώρα. Στη Γαλλία εφαρμόζεται το μοντέλο. Ωραία. Στην Ελλάδα, να σας πω κι εγώ. Ζητάγαμε από τον ΕΟΔΗ δεδομένα, στοιχεία για να δούμε, να κάνεις μια πρόβλεψη πού θα πάει το πράγμα. Και δεν τα παίρναμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή αναφέρεστε στα λίμματα. Έχουν ένα ενδιαφέρον, αν μπορείς να κάνεις εκτίμηση. Εδώ δεν μπορείς να την κάνεις. Τα λίμματα είναι στην ψιτάλια. Δεν είναι στοχευμένα αυτό που μου είπατε εσείς, έξω από γυροκομεία, έξω από νοσοκομεία, έξω από σχολεία, έξω από χώρους βιομηχανικούς. Δεν είχαμε τέτοια μέτρηση στην Ελλάδα. Οπότε μπορεί να ήταν και συσσόρευση μίας εβδομάδας, 10 ημερών. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Ναι. Είναι λοιπόν μια διαφορά φάσης γενικώς και αναρωτιέμαι, 16 μήνες μετά δεν έχει χαθεί μπάλα. Αυτό σημαίνει το εξής. Όταν βρίσκεσαι σε διαφορά φάσης με τα στάνταρ τα πιο πρόσφατα και τα πιο μοντέρνα, ξέρεις ότι τελικά θα παίξει την τελευταία γραμμή άμυνας, η οποία είναι η περίθαλψη. Ή πρέπει να επιταχύνεις ακόμη περισσότερο τον εμβολιασμό, έτσι ώστε να ανακόψεις ένα τμήμα που μπορεί, όσο μπορεί, του επιδημικού κύματος. Τι έχεις κάνει στην περίθαλψη? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Αυτό θα το δείτε εσύ που είσαι δημοσιογράφη, τι έχει γίνει στην Ελλάδα, ή οι ιατρικοί σύλλογοι, ή οι συνδικαλιστές του ιατρικοί. Δηλαδή, όχι γενικά τι έχει γίνει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Mm. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις στην κοινότητα για τους ασθενείς στο σπίτι, έτσι ώστε να αποφευθούν τα φαινόμενα που είχαμε πέρυσι είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, όπου ένας άνθρωπος ήταν στο σπίτι και έπαιρνε τηλέφωνο σε ένα τηλεφωνικό νούμερο, του λέγανε όταν σταματήσει να αναπνέει, πηγαίνει στο φωνάζει το ΕΚΑΠ να σε πάνε στο νοσοκομείο. Από τότε έχουμε προχωρήσει. Υπάρχουν οδηγίες για παρεμβάσεις στην κοινότητα. Τι έχει γίνει αυτό?
Έχουν γίνει εκπαιδευτεί γιατροί. Έχει προχωρήσει τηλεϊατρική για να συνδεθούν απομακρυσμένα μέρη ή δυσπρόσιτα μέρη ή μέρη τα οποία έχουν δυσκολία στο να βρει άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δυσκολία στο να πληρώσουν οικονομικά ένα γιατρό, γιατί και η επίσκεψη στο σπίτι κοστίζει. Mm. Έχει ξεπεράσει ο φόβος των ιδιωτών γιατρών να πάνε να δουν ασθενείς με τέτοια. Με COVID στο σπίτι. Έχουν εμβολιαστεί οι ιδιώτες γιατροί, έτσι ώστε να μην εκτίθεται να πάθουν επαγγελματικό νόσημα και να αρρωστήσουν βαριά ή ακόμη και να πεθάνουν λόγω του ότι θα κολλήσουν με COVID από τους ασθενείς. Πού έχουμε προχωρήσει, ξέρετε εσείς, να έχουμε προχωρήσει κάπου, νομίζω. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι στην Ελλάδα. Λέω, αν ξέρετε, μας το πείτε και εμάς, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Μετά, πώς έχουν οργανωθεί, γιατί είμαστε στον ένα χρόνο μετά. Δεν είμαστε πέρυσι τη Γιώργο που τα συζητούσαμε και λέγαμε, εντάξει, αυτά τα λένε οι επιστήμονες, τα λέει ο Γιώργος από τη Γαλλία και είναι θεωρίες. Έχουμε ένα χρόνο και πονεμένη κύριε εμπειρία. Κύριε Γεροτζιάφα, να σας βοηθήσω. Πάρτε ένα τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ και αν εσείς ξεμπερδευτείτε και δεν μπερδευτείτε, να μας το πείτε και εμάς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχω κάνει σωστή διαχείριση του βασικότερου κομματιού που αφορά την υγεία του πληθυσμού. Περίθαψη. Πάμε σε ένα βήμα παραπάνω τώρα. Κέντρο υγείας. Ποιος είναι ο ρόλος του κέντρου? Έχει προδιαγραφεί ο ρόλος του κέντρου υγείας τη διαχείριση της επιδημίας στην κοινότητα, είτε στον εμβολιασμό, είτε στην παρακολούθηση των εμβολιασμένων για τις τυχόν επιπλοκές, όπως αυτό. Έτσι. Είτε στην παρακολούθηση των ασθενών ή των ομάδων υψηλού κινδύνου, έτσι όπως έχουμε περιγράψει στη διεθνή κτηρογραφία εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, ο ζαχαρόδης διαβίου, ο διαβητικός να παίρνει τα φάρμακά του, ο υπερτασικός να καλά ρυθμισμένος ή όχι. Τα έχουν γίνει αυτά. Πάμε. Τρίτο επίπεδο. Νοσοκομεία. Τι έγινε με το προσωπικό των νοσοκομείων? Γιατί είδαμε στη Θεσσαλονίκη, το είδαμε και στην Αθήνα, ότι δεν προλάβαιναν νοσοκόμες να αλλάξουν οι νοσοκόμοι, να αλλάξουν τους ασθενείς και να τους δώσουν νερό και φαγητό. Έχουμε κάνει πρόγνωση έτσι ώστε να μην επαναληφθούν αυτές οι απάνθρωπες και οι ασθενικά νοσοκομεία. Πέμπτο επίπεδο, μονάδες εντατικής θεραπείας. Έγιναν όντως πολλά κρεβάτια μονάδες εντατικής θεραπείας. Με θνητότητα όμως, με βάση αυτό που λένε τα νοσοκομεία, τα δεδομένα, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, γιατί μπορεί να μην τα έχω παρακολουθήσει καλά. Μέσος όρος εθνικός θνητότητας της μονάδας εντατικής θεραπείας τώρα στην Ελλάδα είναι 60%. Μάλιστα. Εκτός αν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνατε. 60% ήταν σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη όταν ξεκινούσαμε και δεν ξέραμε το νόσημα. Σήμερα ο μέσος όρος στην Ευρώπη από το Τζιμπουτί μέχρι τη Νέα Υόρκη είναι γύρω στο 30%. Τι έχεις κάνει λοιπόν ως Υπουργείο Υγείας στο να, και σαν επιστημονική κοινότητα, μην τα ρίχνουμε όλα στο Υπουργείο Υγείας, στο να πέσει ο μέσος όρος στα πιθανά επόμενα κύματα που θα έρθουν? Έχεις αντιμετωπίσει τις αιτίες, όχι να παραιτηθεί ένας διευθυντής και να αλλάξει ένας υπουργός, αλλά έχεις εντοπίσει ποιες είναι οι αιτίες οι οποίες οδήγησαν σε αυτά τα ψηλά ποσοστά θνητότητας, έτσι ώστε να κάνουμε αυτό που λέμε στον ποιοτικό έλεγχο διορθωτικές παρεμβάσεις? Όχι να τιμωρήσεις τον γιατρό ή τον διευθυντή, αλλά να πεις ποια είναι τα προβλήματα, γιατί ρε παιδιά εγώ απέτυχα. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις λόγους. Πρακτικά, ωραία, κύριε Γεροτζιάφα, μεθ δεν είχες. Εδώ είχες κόσμο που έφυγε εκτός μεθ. Πέθανε εννοώ. Όχι, εγώ σου λέω για αυτούς που πέθανε μέσα στη μεθ. Ναι, ναι. Πάμε τώρα για τον κόσμο που έφυγε εκτός μεθ. Όταν γνωρίζουμε ήδη από τον Ιούνιο πέρυσι ότι περίπου το 20% των ασθενών με COVID πεθαίνουν στο σπίτι. Τι έχεις κάνει για να τους εντοπίσεις αυτούς τους ανθρώπους? Και να σας πω και ένα ακόμα νούμερο από μια ανάλυση που κάνουμε εδώ πέρα με τα δεδομένα τα δικά μας. Όταν θα κάνεις την γεωγραφική κατανομή των ανθρώπων που έρχονται στο νοσοκομείο αναγειτονιά με ένα ταχυδρομικό κωδικό, το κάνουν και οι Αμερικάνοι αυτό. Βλέπεις ότι αναγειτονιά, ένα ταχυδρομικό κωδικό, είναι πολύ λίγοι άνθρωποι. Δηλαδή μαζεύονται στο νοσοκομείο από μεγάλες περιοχές και μπουκώνουν τα νοσοκομεία. Αυτό το ξέρουμε σήμερα. Τι έχεις κάνει σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης, κινητοποίησης των Δήμων εδώ και ένα χρόνο για να αντιμετωπίσουν τα κύματα εκεί που γεννιόνται? Αν έχεις κάνει πολλά πράγματα, οκ, θα πάμε μια χαρά το Σεπτέμβριο, τον 8. Αν δεν έχουν γίνει αυτά, έχουμε τις ίδιες συνθήκες που είχαμε πέρσι, σε μια μετάλλαξη η οποία είναι πολύ πιο επιθετική, με ένα ποσοστό του πληθυσμού 40%, εγώ σας λέω, θα έχουν εμβολιστεί πλήρως. Το οποίο δεν φτάνει όμως να ανακόψει το κύμα. Και τότε δεν θα μπορεί να βγαίνει κανένας καθηγητής ιατρικής ή κανένας υπουργός να κουνάει το δάχτυλο στον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, εσείς φταίτε που δεν εμβολιαστήκατε. Γιατί ναι, μεν μπορεί να φταίνε, εγώ σας παίρνω αυτή τη γραμμή. Μπορεί να φταίνε γιατί δεν εμβολιάστηκαν. Όμως υπάρχει ισονομία στη χώρα, όπως υπάρχει και ισονομία στην Ευρώπη. Και ισονομία σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτου πολλών πραγμάτων, έχουν δικαίωμα στην περίθαλψη. Και κανένας δεν θα μπορέσει να τους πει
ότι δεν πρέπει να του πει, δεν θα του το πει, ότι δεν έχει το δικαίωμα να μπει μέσα στο νοσοκομείο να λάβει περίθαλψη. Τελεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες έτσι πολιτικές για καφενείου, για να έχουν να λέμε. Δεν μου λέτε όμως τώρα, όταν τελειώνεις ένα κύμα χωρίς να έχεις βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα. Και σας άκουσα και χθες και προχθές που λέτε ότι έρχεται και πιο κοντά το επόμενο κύμα. Πού πας? Έχεις πολιτικό πρόβλημα. Και επειδή έχεις πολιτικό πρόβλημα, και επειδή έχεις και πολιτικό πρόβλημα και στον εμβολιασμό, και επειδή πια δεν μπορείς να εμπνεύσεις τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί, βγάζεις στον αφρό πάρα πολύ νωρίς το ερώτημα της υποχρεωτικότητας των εμβολίων. Όταν είσαι στο 40%, έχεις άλλο 30% να καλύψεις μπροστά σου, έτσι ώστε να φτάσει κοντά στο πλαφόν και να πεις: ωραία, δεν φτάνω το πλαφόν που σήμερα είναι 80%. Και να πεις: ωραία, τι θα κάνω, θα αρχίσω να σβρώχνω τον κόσμο να πάει να κάνει εμβόλια υποχρεωτικά. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να κάνεις πολιτικές έμπνευσης του κόσμου. Όταν δεν μπορείς να έχεις την νεολαία στον κουτραφλόκο, να σου το πω πολύ απλά, εδώ και ένα χρόνο από τον να τους επιτίθεσαι με βία το χειμώνα όταν μαζεύονταν τα παιδιά στις πλατείες, έως να προσπαθούν όπως κάναν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να κάνουν μαθήματα υπαίθρια και να τους τα σταματάς με όρους πανεπιστημιακής αστυνομίας και ταυτόχρονα να πιστεύεις ότι αυτός ο κόσμος θα κινητοποιηθεί για να πάει να κάνει εμβόλιο. Δεν μπορείς να έχεις εμβολιαστική πολιτική κάνοντας μικροκομματικές πολιτικές. Εγώ σας λέω, διάβασα τη χθεσινή δήλωση ότι η αντιπολίτευση κάνει, πώς το λένε, σπεκουλάρει για τον εμβολιασμό. Ακόμα και έτσι να είναι. Ακόμα και αν είναι έτσι. Αν όντως η αντιπολίτευση έχει μια τέτοια άθλια στάση. Δεν μου λέτε σήμερα υπάρχει πλαφόν για αυτό το 60-70% εμβολιασμένο, αφού κάθε φορά αυτό θα απομακρύνεται, και μήπως πρέπει, εδώ κύριε Γεροτζιάφα το ερώτημα είναι κρίσιμο, μήπως θα πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα, αφήστε τώρα αλλού, η φέρουσα αντίληψη? Θέλω να πω ότι να απομυθοποιηθούν μερικά πράγματα, πράγματι μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ είναι αυτό που είπατε, μεταδίδεται πολύ πιο με μεγαλύτερη ταχύτητα από τις προηγούμενες. Για τα υπόλοιπα όμως θα δούμε. Μήπως λοιπόν στοχευμένα θα έπρεπε να δεις τους ηλικιωμένους, τους ανήμπορους, ευπαθείς ομάδες, από αυτές να ξεκινήσεις τον εμβολιασμό? Ακριβώς. Το 40% ή το 60% ο μέσος όρος λέει πολύ λίγα πράγματα. Θα σας πω το εξής. Αν πάρετε τη δυτική Αθήνα, όπως να πάρουμε εδώ πέρα το βόρειο Παρίσι, που είναι τα πιο εργατικά και πιο φτωχά μέρη, εκεί που οι άνθρωποι συνοστίζονται, εκεί που οι άνθρωποι δουλεύουν στις μεγάλες βιομηχανίες. Άρα πάλι αφήνω κενό. Αν πάω και σε έμεσο υποχρεωτικό εμβολιασμό στη δημόσια υγεία, στα μέτρα της, πάλι αφήνω κενό. Μονόπατα λοιπόν. Εκτός αν κάνω στοχευμένο εμβολιασμό. Αυτό λέμε όμως, κύριε Γεροτζιάφα, δεν πρέπει να βγείτε μπροστά οι επιστήμονες. Αφήστε τώρα τα πολιτικά. Όλοι οι επιστήμονες. Και ιδίως εδώ στην Ελλάδα. Εσείς που μιλάτε, δεν πρέπει να τους παροτρύνετε να βγουν μπροστά, με συγχωρείτε, και να το πούν έτσι ακριβώς όπως είναι, ότι θέλει ολοκληρωμένη στρατηγική, δεν είναι μονόπατο το πράγμα, αλλιώς κυνηγάμε την ουρά μας? Γιατί εμάς τους πολίτες, με συγχωρείτε τώρα θα σας το πω, εσείς είστε στη συχνότητα, εσείς θα τα ακούσετε, εμάς τους πολίτες τελικώς αυτό μας ενδιαφέρει. Πώς πας αυτές τις αλυσίδες μετάδοσης και προχωράς? Το να μου κουνάτε το δάχτυλο, τη μία για τη μάσκα, την άλλη για το εμβόλιο, δεν οδηγεί πουθενά, δεν σταματάει η πανδημία, αυτό θέλω να πω. Σαφώς έχετε δίκιο. Εγώ σας λέω, στα δύο τέτοια άρθρα, στα οποία είναι διεθνή και έχουν υπογράψει, αυτά που γνωρίζω εγώ ή αυτά που, αν θέλετε, η δικιά μας ομάδα από το Ινσέρμα έχει συντονίσει, υπάρχουν διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες που είναι μέσα. Ο κύριος Δημόπουλος, που ήταν στο Πανεπιστημίο της Αθήνας. Ο κύριος Δημακάκος από τη Σωτηρία. Η κυρία Λευκού, αιματολόγος στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, ακιοχειρουργός, πρόεδρος των επιτροπών θρόμβωσης της ακιοχειρουργικής εταιρείας. Υπάρχει δηλαδή εμπλοκή και υπάρχουν και πολλοί άλλοι που είναι στην ίδια αντίληψη. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ποιος επιστήμονας τα λέει καλύτερα ή ποιος επιστήμονας βγαίνει και υποστηρίζει πέντε θέσεις. Το πρόβλημα είναι πώς αυτά ακούγονται από την πολιτική ηγεσία, την όποια πολιτική ηγεσία, και πώς η πολιτική ηγεσία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει ένα πράγμα διαρκών συγκρούσεων ή να δημιουργήσει μια αντίληψη που όλοι μαζί... Να πάω στο γήπεδό σας λοιπόν. Κοιτάξτε, έχω εδώ μπροστά μου ένα διάγραμμα. Τόση ώρα που μιλάτε αυτό έψαχνα. Στον εμβολιασμό η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Έχετε μικρότερο. Ναι. Τι είναι αυτό που σας κάνει εσάς εκεί να έχετε καλύτερη επιδημιολογική λοιπόν κατάσταση? Δεν είναι θέμα εμβολίου εδώ πέρα. Τι είναι αυτό που είναι? Είναι η επιδημιολογική επιτήρηση. Και επίσης έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο επίπεδο των νοσηλιών, γιατί έχει κινητοποιηθεί αυτό που λέμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία υπάρχει στη Γαλλία, δεν μπήκε στη μάχη από την αρχή, και αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα επίσης,
αντίληψη του πώς διαχειρίζει κανείς την πανδημία, αλλά τα δίκτυα και οι μηχανισμοί λειτουργήσαν με αποτέλεσμα να έρχεται λιγότερο βαριά ο κόσμος, οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι η πραγματοποίηση αυτού του τρίπτυχου που σας έλεγα πριν. Και με περισσότερη μαζί... δέλτα εσείς. Και τα τρία μαζί και ταυτόχρονα. Μάλιστα. Δεν ξέρετε στην Ελλάδα πόσο έχετε δέλτα. Καλά, ούτε εμείς ξέρουμε για να είμαστε ακριβείς, γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα. Θα δείξεις πόση δέλτα έχει. Μάλιστα. Λέει εδώ η φίλη μου η Κατερίνη. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτησή σας και αναμένω να ρωτήσετε τον κύριο Γεροτζιάφα την άποψή του για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Θέλω να δω αυτή τη φορά τι θα υποστηρίξει μετά τη συμμετοχή του στη συζήτηση στις 36 στο Real Politic. Θέλω να ακούσω λίγο την άποψή του. Κοιτάξτε, ο εμβολιασμός από θέση αρχής, όταν έχεις μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Σας το λέω τώρα, μιλώντας γενικά, δεν μιλάω μόνο για για τη συγκεκριμένη πανδημία. Και η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν είναι ένα καινούργιο ερώτημα. Αν δείτε στα Υπουργεία Υγείας, το γαλλικό, το ελληνικό, υπάρχει λίστα υποχρεωτικών εμβολίων. Ένα το κρατούμε. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα της Κατερίνας. Της Κατερίνας για τη συγκεκριμένη φάση της επιδημίας, πρέπει να απαντήσουμε, να συμφωνήσουμε σε τρία βασικά θέματα. Πρώτον, υπάρχει πανδημία ή όχι? Η απάντηση είναι ναι, υπάρχει. Δεύτερον, το COVID είναι σοβαρό νόσημα ή δεν είναι από μόνο του, ή είναι επίπεδου γρήπης? Η απάντηση είναι το COVID είναι ένα νόσημα σοβαρό, το οποίο δεν χτυπάει μόνο τους ηλικιωμένους, δεν είναι μία νόσος των ηλικιωμένων δηλαδή, είναι ένα σοβαρό νόσημα, αιματολογικό, αγκιακό, το οποίο μπορεί να σε κατέψει ή να σκοτώσει ανθρώπους από το εργοστάσιο μέχρι το γραφείο. Και είναι ένα νόσημα το οποίο κατά κύριο λόγο σκοτώνει ανθρώπους των λαϊκών τάξεων. Μην το ξεχνάμε αυτό, έχει μεγάλη σημασία, του εργαζόμενου κόσμου. Λοιπόν, στον οποίο εργαζόμενο κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, στους φτωχότερους ανθρώπους, το δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας είναι πάρα πολύ φτωχό και ανεπαρκές. Η κοινωνική ανισότητα δημιουργεί κοινωνικό, όχι αποκλεισμό, κοινωνική απαγόρευση στην Ελλάδα. Άμα δείτε την έκθεση του ΟΣΑ, τη διάσταση μεταξύ πλούσιων και φτωχών εισοδημάτων, τεράστια στην πρόσβαση υπηρεσιών. Στην Ελλάδα είναι στο επίπεδο της Εστονίας και πολύ μακριά από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο. Τρίτον, τα εμβόλια που έχουμε σήμερα είναι πειραματικά? Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Γιατί κατηγορηματικά όχι? Γιατί έχουν γίνει μελέτες φάσης 3, όπως για όλα τα φάρμακα, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που τεκμηριώνουν την ασφάλειά τους και την αποτελεσματικότητά τους. Μιλάω για όλα τα εμβόλια, είτε είναι της AstraZeneca, είτε τα mRNA, είτε το κουβανέζικο, είτε το κινέζικο, ή όπου θέλετε. Παράγραφος. Ανάμεσα σε αυτά τα εμβόλια υπάρχει καλύτερο και λιγότερο καλό? Η απάντηση είναι μάλλον όχι, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε. Γιατί, επιστημονικά μιλώντας, για να απαντήσεις αν της AstraZeneca έναντι της Pfizer ποιο είναι το καλύτερο, πρέπει να κάνεις μια μελέτη που να τα συγκρίνει και τα δύο στον ίδιο πληθυσμό. Μισό λεπτό. Άρα μου λέτε ότι οι δύο στα λαϊκά στρώματα χρειάζονται εμβόλιο και νοσούν επειδή δεν έχουν περιθάλψη? Ένας από τους λόγους για τους οποίους χειροτερεύουν και έχουν μεγαλύτερες δείξεις θνητότητας και βαριάς νοσηλότητας είναι για τα λαϊκά στρώματα που δεν έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη. Μάλιστα. Άρα γιατί να ξεκινήσω από το ανάποδο? Διότι εσείς λέτε αυτό που λέτε, αλλά θα σας πω και εγώ ότι υποχρεωτικό πώς να γίνει κάτι που έχει προσωρινή άδεια και έχουμε κάτι ακόμη λίγο πολλά ερωτηματικά. Θα πάμε παρακάτω τώρα. Περίμενε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ισχύουν. Το ερώτημα της προσωρινής άδειας. Με η προσωρινή άδεια. Η προσωρινή άδεια, όταν μπαίνει ένα φάρμακο έγκριση, πρέπει να πληρεί ορισμένα κριτήρια, να ξέρουμε τον μηχανισμό δράση του, να έχουν γίνει μελέτες φάσης 3, να υπάρχει ποιοτικός έλεγχος στην παραγωγή, έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφοροποίηση από τη μία παρτίδα στην άλλη, και να χρειάζεται οι εταιρείες οι οποίες καταθέτουν το φάκελο να έχουν εξασφαλισμένο τη διαρκή παραγωγή του, έτσι ώστε να μην υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Αυτό που έγινε με τα εμβόλια εξαιτίας της πανδημίας, είναι ότι επιταχύθηκαν οι δύο τελευταίες διαδικασίες, δηλαδή ο ποιοτικός έλεγχος, αν και αυτό το φτιάξαμε αρκετά γρήγορα, αλλά κυρίως η δυνατότητα να υπάρχουν τα εργοστάσια που να παράγουν τα εμβόλια. Θυμόσαστε ότι όταν πήραν την άδεια, το εργοστάσιο της Moderna και της Pfizer φτιαχνόντουσαν ακόμα, ίσως να φτιάχνονται ακόμα στην Ευρώπη. Μισό λεπτό. Κύριε Γεροτζιάφα, επειδή μπαίνετε στο αμυγός επιστημονικό, εγώ ξέρετε ότι έχω μερικές σοβαρές εστάσεις και ερωτήσεις, με βάση όμως τα δεδομένα τα δικά σας των επιστημόνων. Ο σχεδιασμός των μελετών δεν ήταν πλήρης ως προς το να αποδείξουν τις γενικές τους κλασικές νόσεις ή μετάδοση διάρκεια νοσίας. Επομένως,
Κανείς δεν μπορεί να περιμένει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα από τις μέχρι τώρα μελέτες. Ένα. Ναι, αλλά, τώρα, ναι, αλλά σε αυτό βασίστηκε η προσωρινή επίγουσα έκτακτη αδειοδότησή τους. Δύο. Τα αποτελέσματα και τα ποσοστά τους βασίζονται σε εργαστηριακές αναλύσεις in vitro. Μόλις τώρα με τα εμβολιαστικά προγράμματα σε κάθε χώρα γίνονται στην πράξη μελέτες φάση 3. Ο αριθμός ήταν μικρός. Όχι, δεν είναι σωστό. Η φάση 3, οι μελέτες για τα εμβόλια που δημοσιεύτηκαν ήταν ποιοι άρρωστοι, ποιοι άνθρωποι εκτέθηκαν, ποιο ήταν το ποσοστό των θετικών στον ιό ή στην νόσησή τους. Υπάρχουν διαφορετικές τα endpoints σαν κάθε μελέτη, και αυτό είναι ένα επιστημονικό ερώτημα. Ποιο πρέπει να είναι το καλύτερο endpoint, αλλά τέθηκαν συγκεκριμένα τελικά σημεία στις κλινικές μελέτες, οι οποίες δεν ήταν μόνο εργαστηριακές. Ήταν και οι νόσεις. Και ξέρουμε ότι προστατεύουν από την νόση, τη βαριά νόση κτλ. Αυτό βγάλανε οι κλινικές μελέτες. Μάλιστα. Αλλά δεν ισχύει απόλυτα. Μισό λεπτό. Ούτε το άλλο ισχύει η πόλη. Ξέρουν ότι δεν γνωρίζουν τη διάρκεια της ανοσίας. Δεν εκτέθηκε και κανείς τον ιό τότε στις μελέτες. Σας θυμίζω, εσείς τα λέγατε. Και συνήθως εδώ έχουμε μία απάντηση για τις κλασικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Για τις τυχόν μη αναμενόμενες δεν είχαμε. Δείτε τη ΒΙΤ. Μας προέκυψε. Άρα. Ναι, μας προέκυψε. Αλλά μάθαμε μέσα σε ένα μέρο όταν μας προέκυψε η ΒΙΤ, το πρώτο πράγμα που είπαμε ήταν stop, να καταλάβουμε τι γίνεται. Όταν καταλάβαμε ότι το ΒΙΤ δεν ήταν πρόβλημα του εμβολίου, αλλά πολύ πιο σύνθετο πρόβλημα, είπαμε: OK, έχουμε μία διαδικασία που προτείνουμε πια για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Και σε αυτή τη διαδικασία πρέπει η διαδικασία αυτή να είναι εφαρμοστεί από τα κράτη. Άρα, επανέρχομαι. Κύριε Γεροντζιάφα, μια και λέμε για τη ΒΙΤ, να σας πω ένα πράγμα. Μια καινούργια γνώση. Ναι, ναι. Ξέρετε ότι η ΒΙΤ προκαλείται από τα αντισώματα τα οποία υπάρχουν εναντί ενός τέταρτου, ενός παράγοντα των επιταλίων. Το 5% του πληθυσμού, του φυσιολογικού, εμείς και εσείς δηλαδή, έχουμε αυτά τα αντισώματα. Όταν αυτά τα αντισώματα βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες, σε κάποιους συγκεκριμένους αρρώστους που έχουν χαρακτηριστικά τα μπετάλια τους πολύ συγκεκριμένα, πυροδοτείται μια αντίδραση που την ξέρουμε σαν χέπα-induced thrombocytopenia και μετά έγινε ΒΙΤ. Λοιπόν, θέλω να σας πω δηλαδή αυτό που είπαμε και από την πρώτη στιγμή που καταλάβαμε τον μηχανισμό. Ότι επειδή αυτά τα αντισώματα προϋπάρχουν στον φυσιολογικό πληθυσμό, για διάφορους λόγους, τώρα μην μπλέξουμε στην ψηλίατρη, είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι δεν είναι το εμβόλιο της AstraZeneca το οποίο προκαλεί το πρόβλημα. Το θέμα, ο πυροδοτικός παράγοντας προϋπάρχει και έπρεπε να τον γνωρίσουμε. Και αυτό μας, για να σας πω ακόμη ένα βήμα πιο μακριά, αλλά είναι βαθιά ιατρική, η γνώση αυτή που παρήχθη μας εξηγεί πολλά φαινόμενα που άρρωστοι οι οποίοι παθαίνουν απλές βακτηριακές ή υιογενείς λοιμώξεις ξαφνικά καταραίουν τα αιμοπετάλια τους και αρχίζουν να παθαίνουν θρομβός και διέχεται δικαιακή πύξη και πεθαίνουν χωρίς να το έχεις καταλάβει γιατί πεθαίνουν. Ο λόγος είναι η προύπαρξη αυτών των αντισωμάτων ενώ των πεταλιακού παράγοντα. Άρα υπάρχουν, και σας μιλάω τώρα για πράγματα που ανακαλύπτουμε και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε την καθημερινή ιατρική. Κύριε Γεροντζιάφα, ξέρετε όμως κάτι. Επειδή μιλήσατε για τις αρχικές μελέτες, τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με τον ιό στη μελέτη της Pfizer, για παράδειγμα, σε αυτή που κατέθεσαν, ήταν 165 που είχαν έρθει σε επαφή με τον ιό. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τώρα στην ουσία δομούμε αντίληψη. Και είναι δυνατόν. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο είπαμε και από την αρχή. Ναι, με ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος που επίσης είπαμε από την αρχή, αναλύοντας και τις μελέτες της Pfizer. Συν ακόμη ένα πράγμα. Το τελικό σημείο έχει μεγάλη σημασία. Συν ακόμη, δηλαδή αν είναι νόσηση, αν είναι βαριά νοσηλεία, αν είναι θάνατο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι οι μελέτες εκείνες γίνανε σε συνθήκες οι οποίες ήταν προστατευμένες. Δηλαδή, είμαστε σε φάση ακόμα lockdown. Από Pfizer μόνο 165 άτομα νόσησαν, 6 στην ομάδα του εμβολίου, λοιπόν, άρα τα υπόλοιπα στην πλασέμπο. Οπότε, στην πραγματικότητα είναι μελέτες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία στο ερώτημα της ασφάλειας. Άρα, πώς έγιναν αναλυτικά, εκτός από τα in vitro, δεν έγιναν αναλυτικά. Πώς έγιναν αναλυτικά. Ναι, το σήμα το έχουμε. Τους 160. Το νόημα μας, το ερώτημα μας. In vitro όμως. Όχι βίντεο, με τη μέτρηση των αντισωμάτων. Όταν υπάρχουν αντισώματα, αυτή ήταν η απάντηση. Είναι δυνατόν, ερώτημα του Γιάννη, να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα, κύριε Γεροντζιάφα, για να αντιμετωπίζουν τις μεταλλάξεις, δεδομένου ότι αυτές δεν θα μπορούσαν εκ των προτέρων να είναι γνωστές? Το ερώτημα είναι λάθος. Κανένας δεν είπε ποτέ ότι τα εμβόλια που
έχουν φτιαχτεί αντιμετωπίζουν τις μεταλλάξεις. Αυτό που έχει πει όλη η επιστημονική κοινότητα, η ειδική δράση στον εμβολιασμό, είναι τα συγκεκριμένα εμβόλια παράχτηκαν για να αντιμετωπίσουν το στέλεχος, το original στέλεχος. Μα αυτό λέμε και εμείς, μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Να τελειώσω όμως λίγο την απάντηση στη Μαρία. Ναι, ναι. Λοιπόν, στη Μαρία. Κατερίνα. Στην Κατερίνα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα αυτού που γνωρίζουμε. Όταν λοιπόν πήραν άδεια σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης, ο λόγος για τον οποίο από την αρχή είπαμε ότι κοιτάξτε να δείτε. Το είχα πει στην Ελλάδα, στο σταθμό σας, αλλά και σε άλλους σταθμούς, συστηματικά. Δεν είναι πανάκια, γιατί υπάρχουν θέματα σχεδιασμού των μελετών, υπάρχει μπροστά το πρόβλημα των μεταλλάξεων που θα μας βρει, υπάρχει και το πρόβλημα της διαθεσιμότητας των εμβολίων. Άρα χρειάζεται και τα άλλα τρία. Το ερώτημα λοιπόν της υποχρεωτικότητας, όταν το δούμε στο πλαίσιο του COVID, η απάντηση δίνεται ως εξής. Επί της αρχής δεν τίθεται το ερώτημα ούτε η αποτελεσματικότητα ούτε την ασφάλεια των εμβολίων. Δεύτερον, θα χρειαστεί η υποχρεωτικότητα όταν θα πλησιάζουμε στο κατόφλι και δεν θα το φτάνουμε. Τότε ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας. Σήμερα είμαι υπέρ. Μα πώς το λέτε τώρα αυτό ότι δεν θα φτάνουμε το κατόφλι, γιατί με αυτά που γίνονται πιστεύω ότι θα το φτάνουμε δηλαδή. Όχι, δεν θα το φτάσουμε. Οπότε... Λοιπόν, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο άνοιξε τόσο νωρίς η συζήτηση στην Ελλάδα για την υποχρεωτικότητα, γιατί είναι πραγματικά πολύ νωρίς να φέρνει τη συζήτηση, είναι γιατί είτε φοβούνται πως θα έχουμε πολύ μεγάλο κύμα και θέλουν να το ξαναρίξουν στην ατομική ευθύνη και να πούν ορίστε, εγώ σας έδωσα τα εμβόλια, σας είπα να κάνετε υποχρεωτικά, δεν το κάνετε, οπότε καλά να πάθετε, ή θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην παραπέρα παραγωγή και διανομή των εμβολίων. Για να καταλήξω. Υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων στην Ελλάδα, τρεις άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν data manipulation, οι οποίοι κάνουν από προσανατολισμού του κοινού και επίσης χαϊδεύουν με σκοταδιστικό τρόπο τα αυτιά των ανθρώπων και τον φόβο των ανθρώπων. Όλα είναι μέσα, έχετε δίκιο, όλα είναι μέσα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάτε για μελέτες που in vitro στους 20.000, 20 και 20 έτσι με τους πλασέμπο, μόνο οι 165 νόσαν, οι υπόλοιποι δεν έχουν ελεγχθεί παρά μόνο με τα αντισώματα. Δηλαδή in vitro, και είναι κομβικό το σημείο αυτό, διότι εδώ, προσέξτε, από εδώ και κάτω, ό,τι έχουμε είναι πάνω στον πληθυσμό. Δεν μου λέτε. Ναι. Οι μελέτες φάσης 4, ας το πούμε έτσι, επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών. Δεν ξέρω, εσείς να μου πείτε, τα επιβεβαίωσαν. Σας προκύπτει αυτό. Ναι. Ή τα επιβεβαίωσαν στατιστικώς και μόνο μέχρι στιγμής και κατά περίπτωση και κατά χώρα, γιατί δεν είμαστε ενιαία όπως ξέρετε. Διότι ευχής έργων θα ήταν. Η απάντηση είναι ναι. Το βλέπουμε στη Γαλλία. Το βλέπουμε, να μιλήσουμε για τις περιοχές που ξέρουμε, μην πούμε τώρα για το Ισραήλ. Το βλέπουμε στη Γαλλία. Το βλέπουμε στην Ιταλία. Το βλέπουμε πιθανό και στην Ελλάδα. Η απάντηση είναι ναι. Η real life, η πραγματική ζωή, επιβεβαίωσε τις κλινικές μελέτες. Υπάρχει μία απόκληση από τις κλινικές μελέτες, το σύνδρομο VIT. Και σας εξήγησα γιατί παρήχθηκε το σύνδρομο VIT, γιατί είναι γνώση για την ανοσολογία των εμπεταλίων και της θρόμβωσης, την οποία γενικώς... Συγγνώμη, δεν είμαστε σε φάση 3 ακόμη? Έχουν πάει στη φάση 4? Βεβαίως, ναι. Θα γίνουν και άλλες μελέτες φάσης 3. Σας εξήγησα γιατί. Οι πρώτες μελέτες είχαν ένα τελικό σημείο που κάθε εμβόλιο είχε διαφορετικό. Υπάρχουν 4 ερωτήματα. Θα κάνουμε τελικό σημείο για τους θανάτους, θα κάνουμε τελικό σημείο για την νόσηση, για τη βαριά νόσηση, για το ήπιο COVID. Αυτά είναι θέματα που προκύπτουν για όλα τα φαρμακεία. Ακόμα, να σας πω κάτι, αν πάρετε τα καινούργια αντιπαικτικά, το Ξαρέλτο και το Απιξαπάν. Τις πρώτες κλινικές μελέτες που είχαν βγει, που ήταν φάσεις 3, που είπαμε, ωραία, είναι φάρμακα τα οποία δουλεύουν και έχουν και είναι ασφαλή, και τις κλινικές μελέτες φάσεις 3 που γίνονται τώρα, είναι με τη νύχτα. Προφανώς. Δεν έχει υπάρχει φάρμακο το οποίο να μην έχει βγει με μία κλινική μελέτη και στη συνέχεια να έχουν γίνει άλλες 50 από πίσω φάσεις 3. Το Πλαβίξ, που είναι ένα φάρμακο που έχει 50 χρόνια στα αντιμπεταλιακά, όχι 50, 30 χρόνια στο βασικό αντιμπεταλιακό φάρμακο, ακόμα και τώρα κάνουμε μελέτες φάσης 3. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, γιατί δεν κάνουν ορολογική επιτήρηση για εμβολιασμένους με τυχαία αντιπροσωπευτική δειγματοληψία για να δούμε τι ανοσία έχουμε στην κοινότητα, αλλά και αν έχουμε αναπτύξει και κυταρική ανοσία. Ήδη ο νέος πρωθυπουργός του Ισραήλ το ανακοίνωσε ότι θα το πράξει. Και γιατί μιλάμε για τείχος ανοσίας χωρίς να ξέρουμε τι χτίζουμε, θεωρώντας ότι οι ανεμβολίαστοι ανοίγουν τρύπες στο τείχος? Επίσης, λέει, κάποιος φοβάται να ταξιδέψει με αεροπλάνο. Θα του το επιβάλλω για τα εμβόλια?
κλινικές μελέτες ανοσοεπιτήρησης και της απάντησης στα αντισώματα γίνονται επιδημιολογικές και γίνονται στοχευμένες. Δεν είναι μαζικές μελέτες πληθυσμού. Το ερώτημα αυτό υποκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Κάνω εμβόλιο, πρέπει να μετρήσω τα αντισώματα μου? Η απάντηση είναι όχι. Είναι μια πληροφορία την οποία δεν ξέρεις τι να την κάνεις. Όχι ως άτομο, ακόμη και ως γιατρός. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο κάθομαι και μετράνε διάφορες παραμέτρους και δεν μετράνε μόνο τα αντισώματα, μετράνε και την κυταρική ανοσία. Εμείς μετά έχουμε κάνει μια μελέτη την οποία την κάνουμε τον κύριο Δημόπουλος και τον κύριο Τέρκο στην συνεργασία, όπου μετράμε τους δείκτες υπερπληκτικότητας μετά τον εμβολιασμό. Με εμβόλιο της Pfizer και με εμβόλιο της AstraZeneca. Αυτά το κάνουμε γιατί πολύ απλά θέλουμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που οι οποίοι παρεμβαίνουν στην αντίδραση του οργανισμού μετά τον εμβολιασμό. Αλλά αυτό δεν θα αναιρέσει το μεγάλο κλινικό επίτευγμα το οποίο λέει ότι όταν εμβολιάζω, πρώτον, σταματάω την εξέλιξη ως σοβαρό COVID και δεύτερον, κάθε 20% αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων ελαττώνει κατά 2 φορές την κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα. Αυτό είναι που σπάζουμε τις αλυσίδες με τα εμβόλια. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα, συνονόματός σας, και γιατρός. Ναι. Κύριε Γεροτζιάφα, νομίζω λέει ότι πρέπει να το επαναδιατυπώσετε, διότι εδώ δεν κάνουμε μελέτες φάσης 4 ακόμη, πουθενά δεν γίνεται αυτό. Όλες είναι πρακτικά φάσης 3. Είναι άλλο στάτους, ακούστε λίγο τι λέει εδώ, είναι άλλο στάτους αυτό των φάσης 4. Οι φάσεις 3 δεν έχουν ακόμη τελειώσει. Αυτές καθορίζονται 4 μετά την άδεια κυκλοφορίας. Οι φάσεις μελέτες φάσης 3 ήταν αυτές οι οποίες βγήκαν και πήραν την έγκριση. Ένα. Ότι γίνονται και άλλες φάσεις 3 είναι γεγονός. Και θα συνεχίσουν να γίνονται. Ότι φάση 4 γενικώς με έναν πιο διασταλτική έννοια, αλλά εννοούμε την ανάλυση την επιδημιολογική στο γενικό πληθυσμό, όπου κάθομαστε και παρατηρούμε τι έγινε, τι δεν έγινε, και αυτό που σας είπα πριν, με την αύξηση 20% του εμβολιασμού, πτώση 50% της κυκλοφορίας του ιού στην κοινότητα, είναι στην κατηγορία της φάσης 3. Τώρα μην πλέξουμε σε αυτή την κουβέντα. Δεν έχει και κανένα νόημα. Όχι, αυτές δεν είναι προσωρινές και ανεπαρκείς. Είναι εμβόλια τα οποία είναι ανασφαλή και αποτελεσματικά. Εγώ τοποθέτησα το ερώτημα, σας είπα ότι έρχεται. Επανέρχεται ο συνονόματός σας. Όχι, λέει, είναι προσωρινές και ανεπαρκείς. Είναι άλλο πράγμα, λέει, οι μελέτες φάση 4. Και σας το λέω ανοιχτά, λέει, με το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας, κύριε Γεροτζιάφα, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, σύμφωνοι, είναι σε άλλο πράγμα, αλλά δεν θα πούμε σε όλα αυτή. Το θέμα είναι το εξής, ότι οι μελέτες που έχουμε σήμερα, που δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβρη με Δεκέμβρη, για τις Pfizer, την AstraZeneca, το Ρώσικο και το Κουβανέζικο που θα δημοσιευτεί, είναι μελέτες οι οποίες έγιναν με συγκεκριμένη μεθοδολογία και είχαν την ευαισθησία να πιάσουν αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Τα αποτελέσματά τους δεν είναι σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στην εφαρμογή της κοινότητας. Τώρα θέλετε να τους πούμε 4, ή εμπειρικές, ή προοπτικές παραδείγματα κλπ. Αλλά δεν είναι να πάνε. Λοιπόν, τώρα λέει ο φίλος ο Χρήστος. Κύριε Γεροτζιάφα, λέει, συμφωνείτε με την άποψη που διατυπώνεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάει, ότι όλοι αυτοί που νοσούν και που βρίσκονται στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι? Και ακόμη και έτσι να είναι, μπορεί κάποιος, το είπα και εγώ, μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν και δεν το έκαναν? Γιατί τους το χρεώνουμε, λες και μπορούσαν και δεν το έκαναν. Και δεν προσβάλλουμε έτσι και όσους πέθαναν? Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Είναι άλλο πράγμα να πει κάποιος ότι εγώ είμαι άρρωστος. Να βρεθεί κάποιος άνθρωπος σε μια κατάσταση να είναι άρρωστος και να χρειαστεί νοσηλεία από COVID ή οποιοδήποτε άλλο νόσημα, και τότε δεν κοιτάζει να δεις ούτε ποιος είναι, ούτε τι χρώμα έχει, ούτε είναι Τούρκος, Έλληνας ή Αθήγανος, εμβολιασμένος ή ανεμβολιασμένος, νοσηλεύει τον άρρωστο. Τελεία. Με αυτή την έννοια, ότι λόγος εκφέρεται ο οποίος διαφοροποιεί τους εμβολιασμένους από τους αμφιβολιασμένους είναι στην κατηγορία του ρατσιστικού λόγου, να μας καθαρίσει αυτό. Και παραβαίνει τις βασικές αρχές ισονομίας σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Ένα. Δεύτερο, πάμε στο ερώτημα των προνομίων. Όταν δίνω προνόμια, σημαίνει ότι έρχομαι να σου πω κάτι, κύριε Σαχίνη, πάρε το αυτό, και άμα το πάρει, θα σου κάνω κάτι. Ενώ και άμα μου πει όχι, τότε θα σου πω ότι θα σε τιμωρήσω. Αυτό σημαίνει το προνόμιο. Λοιπόν, σήμερα με την κατάσταση που έχουμε παγκοσμίως, με την έλλειψη των εμβολίων παγκοσμίως, με το πρώην, τις αναταραχές που δημιουργούνται στην αγορά, θυμόσαστε όταν πήκαν οι Αμερικάνοι στο παιχνίδι του εμβολιασμού, πάψαμε στην Ευρώπη να έχουμε Pfizer εμβόλια.
Αυτό ήταν το παιχνίδι που παίζονταν τότε στην πραγματικότητα με την AstraZeneca. Έκανε κοινό εμβολιασμό με τα Pfizer και έπρεπε να δίνουν να εμβολιαστεί ο κόσμος και γι' αυτό υποχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται να μοιράζει AstraZeneca. Και όταν αποκαταστάθηκε πια το πρόβλημα, βγήκε η AstraZeneca από την Ευρώπη. Η οποία AstraZeneca παρεμπιπτόντως είναι το εμβόλιο το οποίο χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Όπως και το Ρώσικο και το Κινέζικο. Λοιπόν, παρένθεση. Άρα λοιπόν, αν εγώ σου πω ότι δεν έχω να σου δώσω εμβόλιο. Είστε τρεις, δεν θα δίνω εμβόλιο. Αλλά αυτός που θα το πάρει πρώτο θα έχει προνόμιο απέναντι στους άλλους τρεις. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν ισχύει το προνόμιο. Δεν μου αρνήθηκες την προσφορά μου για να σου πω ρε, εσύ, μπράβο να επιβραβευτείς. Απλώς δεν είχα να δώσω και στους τρεις. Ο ανεμβολίαστος δηλαδή δεν είναι de facto αρνητής του εμβολίασμου. Α, μπράβο, δεν είναι μία δεξαμενή λοιπόν. Έτσι. Για να τα διαχωρίσουμε. Ο άνθρωπος που δεν έχει εμβολιαστεί μπορεί να μην δεν έχει εμβολιαστεί για τον α, β, γ λόγο. Ή μπορεί και να μην πρέπει. Υπάρχουν και αυτές οι κατηγορίες, κύριε Γεροντζιάφα. Και επίσης δεν είδα να γίνεται συζήτηση και ρωτώ εσάς. Δεν είδα να γίνεται καθόλου συζήτηση και για αυτούς που απέκτησαν ανοσία από φυσική λίμωξη. Την τελευταία στιγμή τους θυμήθηκαν όλοι. Είναι όμως ένα κομμάτι κι αυτό. Έτσι. Άρα μπορούμε να. Η ουσία είναι η εξής. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί γιατί φοβάται, πρέπει να τον προσεγγίσεις, να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις και επίσης να καλύψεις ακόμη και το φόβο του. Και να του δώσεις και τα εχέγγυα ότι κοίταξε να δεις, έτσι και πάτης κάτι ρε παιδί μου, εγώ είμαι εδώ ως κράτος, ως ιατρική κοινότητα, ως ιατρική υπηρεσία. Γιατί το ίδιο πράγμα κάνω όταν δίνω σε έναν άρρωστο μου το θα ξεκινήσω άμα τελειώσουμε το ιατρείο και του πω και εγώ θα πάρεις αντιπηκτικό, που κοίταξε να δεις, έτσι και έχεις ένα πρόβλημα, πάρε τηλέφωνο στο τάδε νούμερο να σου απαντήσουμε στο πρόβλημά σου. Αυτό είναι, γιατί ο εμβολιασμός είναι ιατρική πράξη, δεν είναι. Άρα, κύριε Γεροντζιάφα, μάλιστα. Άρα, κύριε Γεροντζιάφα, για να κλείσουμε αυτό, γιατί θέλω να πάμε στο τελευταίο μέρος. Μπορούμε να μιλάμε, προσέξτε τι σας ρωτώ, σε αυτή τη φάση και με τα συγκεκριμένα εμβόλια για υποχρεωτικό εμβολιασμό, διότι, προσέξτε, αν είχαμε μέτρα δημόσιας υγείας και εμβόλια αυτά στοχευμένα, θα σας έλεγα ότι υπάρχει τρόπος να προστατευτεί ο πληθυσμός. Εδώ δεν μιλάς για τα κλασικά εμβόλια, μιλάς για εμβόλια που δεν σου αποκλείουν την νόσηση, δεν σου αποκλείουν τη μετάδοση. Όχι. Μισό λεπτό. Αλλά αν νοσήσεις, δεν θα νοσήσεις βαριά και δεν θα καταλήξεις. Μήπως λοιπόν πρέπει να πας εκείνες τις κατηγορίες του πληθυσμού που αν τους συμβεί και θα νοσήσουν βαριά και θα καταλήξουν, και να πας και με μέτρα δημόσιας υγείας να σπάσεις αλυσίδες μετάδοσης με όλα αυτά που είπαμε, τέστινγκ, ιχνηλάτηση επαφών, απομόνωση κρουσμάτων, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όλα δηλαδή μαζί. Σαφώς και πρέπει να είναι όλα μαζί. Το πρόβλημα όμως για την παράταση δυστυχώς που γίνεται στην Ελλάδα είναι υπέρ ή κατά του εμβολιασμού. Και με διασπορά. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ λέω κάτι άλλο. Μήπως επειδή δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το γενικό πληθυσμό, βάζουμε την υποχρεωτικότητα, επειδή δεν παίρνουμε άλλα μέτρα δημόσιας υγείας. Αυτό λέω εγώ. Εγώ θα σας το πω πολύ συγκεκριμένα. Στους γιατρούς πρέπει να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός για τρεις λόγους. Γιατί ξέρουμε ότι οι γιατροί πρώτον είναι, στους γιατρούς μάλλον στο ιατρό νοσηλευτικό προσωπικό, πρώτον είναι εκτεθειμένοι στο να νοσήσουν και να νοσήσουν βαριά και να πεθάνουν. Γύρω στους 400 γιατρούς νοσηλευτές έχουν πεθάνει στη Γαλλία και άλλοι αναλογικά θα τόσο θα είναι και στην Ελλάδα. Δεύτερον, γιατί έστω και λίγο ο εμβολιασμός που ανακόπτει το κύμα μετάδοσης, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και μεταδίδουν τον ιό, αυτοί που παίρνουν συνέχεια τον ιό παθαίνουν λιγότερο βαρύ COVID αν το παίρνουν από κάποιον ο οποίος είναι ανεμβολιαστός. Τρίτον, ο εμβολιασμός μέσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα ελαττώνει τη διασπορά του ιού, αυτό που σας είπα πριν, η Ισραηλινή μελέτη, 20% αύξηση του εμβολιασμού, 50% πτώση της κυκλοφορίας του ιού. Και τέταρτον, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό χρειάζεται στις φάσεις της κρίσης και δεν μπορεί να βγαίνει άρρωστο. Δεν μπορεί, δηλαδή, βγαίνοντας άρρωστο, καταλήγει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι απλά αυτά. Άρα, είναι μια ομάδα στην οποία πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Δεύτερον, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία εκτίθενται εξαιρετικά. Ο φούρναρης της γειτονιάς σας, ξέρετε ότι βλέπει. Ξέρετε ότι βλέπει κάθε μέρα 200 ανθρώπους. Ο φούρναρης λοιπόν και οι φουρνάρες της γειτονιάς σας πρέπει να προστατευτεί ή όχι? Θα τον αφήσουμε να περάσει τον κίνδυνο να κάνει βαρύ COVID ή όχι? Και άμα το βάλεις στο επίπεδο της κρίσης, ο φούρναρης της γειτονιάς, ο οποίος είναι
σε ένα χωριό απομακρυσμένο, ποια είναι η πιθανότητά του να έχει. Εγώ όμως δεν μπαίνω σε μία αντίληψη, κύριε Γεροτζιάφα, και με ενδιαφέρει η άλλη προσέγγιση. Δεν θα μπω στην αντίληψη των υπέρ και των κατά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αν έχεις μία σωστή πολιτική, όχι ανεπάρκειας, ελλειμματικής κτλ., τότε θα πας στοχευμένα τα εμβολιαστικά σου προγράμματα εκεί που είναι απαραίτητα και αναγκαία, και ταυτόχρονα θα σπάς και τις αλυσίδες μετάδοσης και με τα άλλα μέτρα, προστατεύοντας την κοινωνία. Διαφορετικά. Ξέρετε τι έκανε ένας δήμαρχος εδώ στην περιοχή του Παρισιού, σε μια από το ανατολικό Παρίσι, που είναι μια περιοχή φτωχή με πολύ ψηλό ανεργία. Κύριε Γεροτζιάφα, επειδή είπατε το φούρναρι, ο οδηγός στο λεωφορείο λοιπόν τι πρέπει να κάνει? Το ίδιο, ναι. Ακριβώς το ίδιο. Εγώ σας λέω τι έκανε ο δήμαρχος λοιπόν. Πήγε και έκανε, επειδή τα εμβόλια πέρασαν κατά κύριο λόγο στο δυτικό Παρίσι, που είναι το πιο οικονομικά εύκολο. Αυτή η πολιτεία είναι γύρω στους 30.000 ανθρώπους με ψηλό δίκτυο ανεργίας και μικρό πληθυσμούς πολύ ευάλωτους. Έκανε κίνημα, δηλαδή φώναξε τα κανάλια για να γίνει ένα εμβολιασμό και τελικά πήραν παρατήρηση για να εμβολιάσουν. Αυτό θα το πει κανείς, είναι λάθος κίνηση. Έκανε λάθος ο δήμαρχος. Τον πληθυσμό του ήθελε να προστατεύσει. Και ο πληθυσμός του εμβολιάστηκε. Δεν πήγε το κράτος να του πει, α, κοίταξε, θα εμβολιαστείς. Είναι έτοιμα ζήτημα του εμβολιασμού που πηγάζει μέσα από τις ίδιες ανάγκες κοινωνίας. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, πρέπει η κοινωνία να διεκδικήσει τον εμβολιασμό της. Όχι το κράτος να δει να το επιβάλλει. Γιατί το κράτος δυστυχώς, λόγω των επιλογών που κάνει και λόγω της πολιτικής που έχει ασκήσει, δεν μπορεί να εξασφαλίσει το μαζικό εμβολιασμό, και γι' αυτό πετάει την Πανανόφλουρα να αρχίσουν να μαλώνουν οι πολίτες, είμαι υπέρ ή κατά το εμβολιασμό. Οπότε εγώ σας το... Εγώ επιμένω, κύριε Γεροτζιάφα, μάλιστα. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ, δεν θα ήταν πιο σωστό να εφαρμόσεις μέτρα προστασίας στα λεωφορεία πρωτίστως και όχι να εμβολιάσεις τον οδηγό? Δηλαδή τον οδηγό κυνηγάς, αντί να εφαρμόσεις μέτρα προστασίας στα λεωφορεία που αφορούν όλη την κοινότητα. Όταν έρθει τηλεφωνήκη σε 25 και ζητήμη. Δεν σας άκουσα. Τίποτα, μιλάω γαλλικά γιατί έχουν αρχίσει να μας πιέζουν. Ναι, ναι, τελειώνουμε. Λέω, κάνω το εξής λογικό ερώτημα. Το ορθόν λοιπόν δεν θα ήταν μέτρα προστασίας για την κοινότητα στα λεωφορεία πρωτίστως και μετά, όχι να εμβολιάσω πρώτα τον οδηγό? Εμβολιάσω τον οδηγό και από πίσω θα γίνεται το έλα να δεις. Το ορθόν είναι η κοινωνία να πιέσει να έχεις μεγαλύτερη συχνότητα και περισσότερα λεωφορεία να μην στριμωθούν. Άρα μέτρα δημόσιας υγείας. Ξέρετε τι κάνανε σε ΖΕΤΕ εδώ? Σε ΖΕΤΕ είναι το συνδικάτο. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών. Λοιπόν, όταν τους είπαμε ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πρόβλημα γιατί η μόλις του περιβάλλοντος αυξάνει τον κίνδυνο COVID, βαριού COVID, και οι άνθρωποι μπορούν να πεθάνουν από βαριού COVID όταν εκτείνουν σε μόλις του περιβάλλοντος. Πήγαν λοιπόν στα μηχανολογία του μετρό, μετρήσανε τα αυτοματίδια που υπήρχαν εκεί, κάνανε μια συσχέτιση μεταξύ των θανάτων ή των βαριών COVID στους εργαζόμενους των σωματείων και διεκδίκησαν από την εργοδοσία να μπουν φύτρα να καθαρίσει ο αέρας μέσα στα εργαστήρια, μέσα στα μηχανολογία. Δεν περίμενα το κράτος να το κάνει αυτό. Τα συνδικάτα το κάνουν. Η κοινωνία των πολιτών το κάνει. Το κράτος σε έχει γραμμένο, να σου το πω πάρα πολύ απλά. Το κράτος σου λέει σήμερα με τα εμβόλια, εγώ σου δίνω τα εμβόλια, κάντο άμα θες, κάντο άμα δεν σου κάνω, το κρατικό μου εγώ το έκανα. Και τον Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει η οικονομική ζωή, δεν θα την κλείσω γιατί δεν αντέχω σε κοινωνία να την κλείσω και δεν έχει ούτε επιδόμο, ούτε τίποτα. Αυτό σου λέει το κράτος απολύτη. Η κοινωνία τι έχει να ζητήσει? Η κοινωνία έχει να ζητήσει να φτιαχτούν οι συνθήκες υγιεινής στους χώρους δουλειάς. Έχει να ζητήσει να φτιαχτούν συνθήκες υγιεινής στο χώρο μεταφορά. Να απαιτήσει μέτρα δημόσιας υγείας και μετά να απαιτήσει και τον εμβολιασμό. Βεβαίως. Ταυτόχρονα να απαιτήσει μαζικό εμβολιασμό και να πει τους γιατρούς της, είτε είναι συνδικάτα, είναι κόμματα, είτε είναι κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε, φτιάξτε με ένα πλάνο πώς θα δουλέψει αυτό το ρημάδι που λέμε πρωτοβάθμια περίθαλψη για τον COVID, πώς θα αρχίσει και μετά με θεραπείες, χωρίς να πληρώσουν κάποιο λεφτά το γιατρό, γιατί χρειάζεται να ζήσουν και να φροντίσουν την οικογένειά μου και να ζήσουν να πληρώσουν. Λοιπόν, επειδή πρέπει να μας αποχαιρετήσετε, ερώτηση από πάρα πολλούς ακροατές. Είναι εδώ το λεγόμενο νέο κύμα, εγώ δεν θα πω τρίτο, τέταρτο, συνέχεια κτλ., ή είμαστε στην έναρξη του? Τι εκτιμάτε? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα είναι λεπτομέρεια. Αυτά θα αρχίσουν να φουσκώνει το κύμα όταν θα βρεθούμε πιο κοντά σε κλειστούς χώρους. Και επειδή πολύ πιθανόν όλα αυτά τα πράγματα δεν θα έχουν γίνει, γιατί αν οι κυβερνήσεις να τα κάνουν θα τα κάνανε ήδη, έχουν άλλη ατζέντα,
προτιμούν να περάσουν το νομοσχέδιο που θα καταργήσει τις λογικές συμβάσεις παρά να καθίσουν να συζητήσουν το πώς θα φτιάξουν, πώς θα οργανώσουν τον κόσμο για την πανδημία. Εδώ κάνω μια σημείωση. Η κυβέρνηση Μακρόν, η οποία είναι πίσω στην αυτοελεύθερη, σταμάτησε την κουβέντα για την ανασυγκρότηση του ταξιδιωτικού όταν του είπανε ότι κοιτάξτε να δείτε, θα γίνει χαμός στις κουβέντες. Ανοίξτε τώρα. Αντίθετα, στην Ελλάδα η ατζέντα προχωράει για τα άλλα θέματα, προχωράει κανονικά. Αν λοιπόν δεν πάρουν στα χέρια τους οι δήμοι, οι κοινότητες, οι οργανωμένοι σύλλογοι και φορείς και οι πολίτες να ζητήσουν τρία πράγματα. Θέλουμε να εμβολιαστούμε τώρα και μαζικά. Θέλουμε καλή και συστηματική επιδημιολογική επιτήρηση. Θέλουμε περίθαλψη και θέλουμε βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ξαναδούμε στην Ελλάδα κανονική κοινωνική ζωή. Διαφορετικά θα είσαι μπαλάκι μεταξύ της κυβέρνησης, των αντιεμβολιαστών και πάει λέγοντας. Εγώ πάντως, κύριε Γεροτζιάφα, πρακτικά, αν μου λέγατε ότι κλειδώνουμε τη χώρα 2 μήνες απόλυτα και πάμε σε εκτεταμένο πρόγραμμα, το καταλάβω. Επειδή πρακτικά αυτά δεν γίνονται, θεωρώ ότι έτσι καλλιεργούμε την αυταπάτη. Πάμε με τα μέτρα δημόσιας υγείας να μην καθυστερούν, που καθυστερούν 16 μήνες, και πάμε και σε μια υγιή βάση των εμβολιασμών. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Σωστό. Διαφορετικά είναι αυτό που λέτε. Σας το έδωσα και πάτε και πνιγείτε από εδώ και κάτω. Στον εμβολιασμό θέλει προτεραιότητα. Ποιος θα εμβολιάσει κατά προτεραιότητα? Τους ανθρώπους οι οποίοι θα κινδυνεύσουν και που δυστυχώς σαν κράτος δεν μπορείς να τους περιθάψεις. Άμα δεις την Αττική, τα νοσοκομεία όλα είναι στοιχισμένα σε μια γραμμή. Στο κέντρο εκεί από την Κηφισία μέχρι την παραλία και εξυπηρετούν δημόσια και ιδιωτικά και εξυπηρετούν ένα πληθυσμό που είναι 5-4 χιλιόμετρα δεξιά-αριστερά, κυρίως εύπορος. Παραπέρα δεν γίνεται τίποτα. Εκεί όμως παραπέρα γίνεται χαμός με την επιδημία. Και εκεί είναι η θνητότητα, εκεί είναι η κοινωσιότητα. Τι θα κάνεις δηλαδή, θα πούμε ότι στους ανθρώπους αυτούς θα τους αφήσουμε γιατί κοιτάζουμε τον εθνικό μέσο όρο? Ποιο είναι το ποσοστό εμβολιασμού στις φτωχότερες γειτονίες της Αττικής? Το ξέρουμε. Στην Αμερική το ξέρουμε, είναι πολύ χαμηλότερο. Στη Γαλλία το ξέρουμε. Όπου είναι φτωχότεροι οι γειτονές έχουν λιγότερο εμβολιασμό.